Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλη εδώ και σήμερα θα πιάσουμε πάλι λίγο το θέμα με τα NFTs. Γιατί μου άρεσε το προηγούμενο project και νομίζω έχω άλλο ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον project να σα δείξω. Αν τον ήχο τον ακούτε λίγο περίεργο, δεν είναι κάτι, είναι οι αλλεργίε μου. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο πώ δουλεύουν όλα τα συστήματά μου. Μάρτη είναι εξάλλου, οπότε δεν νομίζω να είμαι και ο μοναδικό στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή η μύτη μου είναι έτσι. Νομίζω είναι πάρα πολύ εκεί έξω, οπότε με καταλαβαίνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν λοιπόν για να σα δείξω αυτό που έχω. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια πολύ ωραία υπηρεσία, βασικά ένα community να το πω έτσι καλύτερα, που ονομάζεται Street. Και τι είναι αυτό. Στη συγκεκριμένη σελίδα που βλέπετε και αυτή τη στιγμή από την οθόνη μου, μπορούμε να κάνουμε monetize κάποια πολύ ωραία έργα του δρόμου. Τα πολύ απλά και πολύ γνωστά γκράφιτι που έχουμε δει. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και είπα να κάνω το βίντεο, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ ωραίε δουλειέ. Στην ουσία, αυτό που κάνει αυτή εδώ η σελίδα είναι να μπορούμε να πουλήσουμε τα έργα μα και μάλιστα βλέπετε ότι έχουν ασχοληθεί έτσι κάποιοι μεγάλοι μαζί του. Θα δείτε πολλά άρθρα για αυτού. Πρέπει να μπείτε οπωσδήποτε και στο Discord γιατί έχουν ένα δυνατό community. Μιλάνε για πράγματα στο μέλλον, μιλάνε για giveaway που θα κάνουν, για κάποια token που θα δημιουργήσουν, για κάποια πιο σπάνια έργα. Γενικότερα έχουν ένα πολύ δυνατό community, οπότε αξίζει να μπείτε εκεί μέσα και στην ουσία τι γίνεται με αυτό εδώ το site. Μπορούμε να κάνουμε τα έργα μα, μπορούμε να κάνουμε δηλαδή αυτά εδώ τα γκρέφτα έργα μα, σαν πω εγώ ζωγραφίζω, όχι δεν ζωγραφίζω. Μπορούν λοιπόν τα έργα να γίνουν NFT και να μπουν σε δημοπρασία για να πάρουν κάποια έτσι, μεγάλα ποσά συν κάποια αναγνωρισιμότητα. Πέρα όμω από τα χρήματα, το καλό είναι ότι μπορούν να αναγνωριστούν και οι καλλιτέχνε. Και αλήθεια είναι, έχουμε κάποιε πάρα πολύ ωραίε δουλειέ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, εγώ κάποτε έμενα στην Πάτρα, πριν από 1,5 χρόνο στην Πάτρα και δύο δρόμου πάνω από το σπίτι μου Υπήρχε αυτό εδώ το πολύ ωραίο έργο. Και δεν υπήρχε μόνο αυτό στην Πάτρα. Υπήρχαν διάφορε έτσι, διάφορα ωραία σημεία που είχαν κάτσει και είχαν βάψει και είχαν φτιάξει πολύ ωραία γκράφιτι. Δεν είναι σκέτα γκράφιτι βέβαια αυτά. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, όπω και αυτό εδώ. Εδώ είναι η Ελλάδα. Αυτό που βλέπετε. Σαν το Βέγκο τρέχουμε όλοι. Αυτό είναι. Γιατί λοιπόν αυτά εδώ τα έργα να μην μπορούν να μπουν σε μια δημοπρασία και αυτό που τα έχει δημιουργήσει ή αυτή η ομάδα που τα έχει δημιουργήσει να βγάλουν και κάποια καλά χρήματα πέρα από αναγνωρισιμότητα. Την ουσία σε ένα app που θα φτιάξουν είναι σύντομα, θα μπορεί να σκανάρει τον γράφτη και να δει σε ποιον ανήκει, ποιο το δημιούργησε, ή εντάξει, μόνο το δημιουργό, αν δεν έχει γίνει και η πώληση, και μάλιστα πόσο πωλήθηκε. Συνότι αυτό που σκέφτονται είναι να μπουν στο Metaverse και να φτιάξουν ένα μουσείο που να μπαίνει με VR και να μπορεί να βλέπει μια έκθεση με όλα αυτά τα έργα. Οπότε σκεφτείτε ότι ένα που είναι στην άλλη άκρη του κόσμου θα μπορεί να δει ένα έργο που έχει φτιαχτεί εδώ στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πριν κάνετε το οτιδήποτε, να μπείτε στη σελίδα του να διαβάσετε. Υπάρχουν διάφορα άρθρα για αυτού και από ό,τι βλέπετε. Έχουν ασχοληθεί πολύ μαζί του. Οπότε, κάτι κάνουν σωστά εκεί πέρα. Κάτι κάνουν καλά. Σου έχουν όλη τη διαδικασία και βλέπετε κιόλα κάποιο παράδειγμα από την εφαρμογή που θα φτιαχτεί. Έχει εδώ κάποια πολύ ωραία έργα που έχουν φτιαχτεί. Οπότε, έχουμε την εφαρμογή. Μπορούν να πουληθούν εκεί. Μπορούν να διαφημιστούν εκεί πέρα. Μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Οπότε, αν είσαι ένα δημιουργό, γιατί όχι να μην το κάνει. Και μάλιστα, σου έχουν και ένα roadmap. Τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Έχουν διάφορε πληροφορίε εδώ πέρα, γιατί πέρα από τα NFT θα έχουν και κάποια token. Και γι' αυτό, αυτό που σα προτείνω όπως και δίποτε πριν ασχοληθείτε να έρθετε εδώ που λέει white paper και να ανοίξετε αυτήν εδώ τη σελίδα που έχει διάφορα πράγματα για το ποια εταιρεία είναι τι κάνουν, τι έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον. Έχουν και κάποια σενάρια για το πώ δουλεύει όλη αυτή η ιδέα που έχουν στο μυαλό του. Και γενικότερα αυτά που πρέπει να τσεκάρετε είναι τα product, όπω είπαμε, το μουσείο που θα κάνουν, κάποια token που θα έχουν, κάποια limited edition ή κάποια εφαρμογή που θα φτιάξουν ένα video game που στην ουσία θα κάνει κάποιε δοκιμασίε, να το πούμε έτσι, που μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα. Και αυτό είναι μια ωραία ιδέα. Το market, για παράδειγμα, το 21 βλέπετε εδώ πέρα ότι είχε πουληθεί ένα έργο για 23 εκατομμύρια δολάρια. Και πιο κάτω βλέπετε τι έχουν κάνει μέχρι στιγμή και τι έχουν σκοπό να κάνουν στο μέλλον. Ναι, όπω είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, τα NFTs δεν τα πολυχωνεύω. Δεν σημαίνει όμω αυτό ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε και ειδικότερα όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία των NFTs για κάτι έξυπνο όπω είναι αυτό εδώ. Στην ουσία, το NFT δεν είναι κάτι άλλο παρά η απόδειξη γνησιότητα. Οπότε, ναι, είναι καλό να ασχοληθούμε με αυτήν την τεχνολογία γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, όλα πηγαίνουν προ τα εκεί. Όλα πηγαίνουν προ το ηλεκτρονικό, προ το Metaverse που το ακούμε και το ξανακούμε. Μπορεί να είναι μακριά ακόμα, δεν το ξέρουμε βέβαια έτσι πως εξελίσσεται η τεχνολογία. Καλό είναι να έχουμε όμω τα μάτια μα ανοιχτά και εφόσον έχουμε τι απαραίτητε γνώσει, στη συνέχεια να αποφασίσουμε αν αξίζει να ασχοληθούμε ή αν αξίζει να μην ασχοληθούμε. Το να μην ξέρει όμω τίποτα και να αποφασίσει ότι δεν αξίζει να ασχοληθεί, ίσω να μην είναι και η καλύτερη ιδέα. Γενικότερα, πριν κάνετε το οτιδήποτε, είτε είναι να πάρετε χρήματα, είτε είναι να δώσετε χρήματα, διαβάστε πάρα πολύ καλά. Το λέω και το ξαναλέω. Μην εμπιστεύεστε κανέναν. Διαβάστε και ξαναδιαβάστε και ξαναδιαβάστε έτσι ώστε να είστε σίγουροι. Θα ήθελα, βέβαια. Να δω και την δική σα άποψη από κάτω. Αυτό που προτείνω εγώ να κάνετε είναι και να τσεκάρετε τη σελίδα εδώ τη Street και να τσεκάρετε και το Discord server που έχουν για να δείτε το όλο community που συμβαίνει εκεί μέσα. Να ψάξετε να διαβάσετε λίγο παραπάνω και θα ήθελα πάλι να κάνω μια κουβεντούλα από κάτω. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με τα NFTs? Θέλετε να ασχοληθείτε? Το βλέπετε φούσκα? Το βλέπετε το μέλλον? Πώ το βλέπετε εσεί? Πέρα λοιπόν από τα link για το Street που θα έχω από κάτω, θα έχω δικά μου social media. Εκεί πέρα σίγουρα αξίζει να με ακολουθήσετε. Μόνο χαμένοι δεν θα βγείτε γιατί ανεβαίνει έξτρα Θα έχω κουμπίσει συμμετοχή που να το πατήσει στρίζεται πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Και τέλο κάντε μια εγγραφή πατώντα το καμπανάκι γιατί έρχονται και πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι και εντελώ μαντελώ δωρεάν. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!